Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι πετύχαμε τον πρώτο στόχο που είχαμε βγάλει από την αρχή της χρονιάς, να παραμείνουμε πιο γρήγορα στην κατηγορία. Θεωρώ ότι το καταφέραμε αρκετά νωρίς και τώρα όντως μπορούμε να κοιτάξουμε ακόμα πιο ψηλά τα play-off δηλαδή. Νίκο, τι είχε σήμερα η ομάδα? Σχολιάζαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ότι ήταν πραγματικά μια επαγγελματική νίκη. Ήταν νίκη ουσίας. Μπορεί να μην είχε πλούσιο θέαμα, αλλά εκεί που έπρεπε ο Απόλλωνας έπαιξε όσο χρειάστηκε για να μπορέσει να πάρει αυτό που ήθελε. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν κάναμε πολύ καλό το παιχνίδι μας σήμερα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε ουσιαστικοί και έτσι νομίζω δίκαια έρθει το αποτέλεσμα. Η συνέχεια σίγουρα θα είναι δύσκολη, αλλά τώρα πλέον η ομάδα έχει απελευθερωθεί από το άγχος και νομίζω ότι σίγουρα θα παίξουμε και πιο όμορφο μπάσκετ και θα έρθουν και καλύτερα αποτελέσματα. Νίκο, ο Κολοσσός δεν είναι ένας άκρος εμπορικός αντίπαλος, αλλά ο κόσμος και πάλι ήταν εδώ, ήταν στο γήπεδο και σας αποθέωσε έτσι και στο φινάλε, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ναι, έτσι ακριβώς, και για ακόμα μια φορά θέλω να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι ο έκτος παίκτης και η δύναμη της ομάδας. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ήταν ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Νίκος Αργυρόπουλος, τον οποίο και ευχαριστούμε που ήταν κοντά μας. Να πάει να κάνει ένα μπάνιο το παιδί. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Το ελπίζω.